Όπως συνηθίζεται να λέγεται, το «Όλη η Ελλάδα ήταν μπλε» που λέει η κυβέρνηση, δεν πήγε και πολύ καλά. Γι' αυτό νομίζω όλοι οι άνθρωποι, όλος ο ελληνικός λαός από την εμπειρία του μπορεί να το βγάλει το συμπέρασμα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για αύριο, για τις εκλογές, για τις περιφέρειες και τους δήμους? Υπάρχει ένα ερώτημα, δίλημα, το οποίο είναι μπροστά σε όλους εκείνους οι οποίοι θα πάνε στις κάλπες. Ποιος στάθηκε στο πλάι τους όλα αυτά τα χρόνια και ποιος ήταν απέναντί τους? Γιατί απέναντί τους βρήκανε τις περιφερειακές διοικήσεις της Νέας Δημοκρατίας, τις δημοτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των άλλων κομμάτων, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου ήταν αυτοτελώς ή που στήριξαν διάφορα σχήματα. Και στο πλάι τους βρέθηκαν σταθερά, χωρίς φανφάρες, χωρίς πολλά λόγια, οι δυνάμεις της Λαϊκής Εισπύρωσης που στηρίζει το ΚΚΕ, άλλοι ριζοσπάστες αγωνιστές για να τους βοηθήσουν να τους συνδράμουν στις πλημμύρες, στις φωτιές, στις δύσκολες καταστάσεις, για να τους βοηθήσουν ενάντια στους πληστηριασμούς να μην χάσουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες και τα φαντς, που όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέτρα που πήραν και σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο, τους διευκόλυναν να τους πάρουν τα σπίτια. Ακούμε και σήμερα στη συζήτηση ορισμένα, εδώ έχω καταγράψει διάφορα, δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα αυτές οι εκλογές, να στηρίξουμε πρόσωπα που είναι αυτοδιοικητικά κτλ. Επίσης αυτό συνδυάζεται από το γεγονός ότι στο Δήμο της Αθήνας, για παράδειγμα, δεν έχει γίνει αυτή την προεκλογική περίοδο ούτε μία τηλεμαχία των υποψηφίων δημάρχων. Στις προηγούμενες εκλογές γίνανε 19 τηλεμαχίες των υποψηφίων δημάρχων. Τι προσπαθεί να κρυφτεί κάτω από αυτή την βουμαμάρα? Προσπαθεί να κρυφτεί μια σχεδόν απόλυτη ταύτιση, μεγαλύτερη από τη σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει μεταξύ των κομμάτων και των συμβούλων τους. Μαζί ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ τους προϋπολογισμούς των περιφερειών. Το 3% της περιφέρειας Αττικής για αντιπλημμυρικά έργα. Την αποψήλωση των δομών προστασίας από προσωπικό. Όλοι μαζί το ψηφίσανε. Και βεβαίως σήμερα ο ελληνικός λαός έχει και άλλο ένα κριτήριο να κρίνει. Ποιο είναι αυτό? Ότι πέρα από την υποτιθέμενη αντιπαράθεση που γίνεται μεταξύ των κομμάτων, σε 207 δήμους της Ελλάδας όπου έχει κατεβάσει η Νέα Δημοκρατία υποψήφιο, τους 82 από αυτούς τους στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και τους 70 τους στηρίζει για το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα μία λύση υπάρχει κατά τη δική μας άποψη. Περισσότεροι υποψήφιοι δήμαρχοι της Λαϊκής Εισπύρωσης που στηρίζει το ΚΚΕ να μπουν στο δεύτερο Δήμο, περισσότεροι πολλαπλάσιοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι με τη Λαϊκή Συσπήρωση σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτή θα είναι στο πλάι του λαού, θα είναι δύναμη στη δύναμή του. Να το πούμε και πιο καθαρά. Περισσότεροι δήμαρχοι της Λαϊκής Συσπήρωσης να εκλεγούν και να συνεχίσει το θετικότατο παράδειγμα που δίνει ο δήμαρχος της Πάτρας, ο Κώστας Πελετίδης, και για τα υπόλοιπα χρόνια και σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η λύση. Αυτό νομίζουμε ότι είναι ένα στόχος που μπορεί να σταθεί πραγματικά στο πλάι του λαού, ο οποίος υποφέρει από τα μέτρα τα οποία παίρνουν σε συμπεριμία όλοι μαζί. Τώρα εδώ πρέπει να πούμε και ορισμένα πράγματα. Ας πούμε, ο πληθωρισμός από πού προκύπτει και πού προκύπτουν οι πληθωριστικές πιέσεις και η άνοδος του. Σε μεγάλο βαθμό προκύπτει από τα δεκάδες δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τροφοδότησαν τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Δεν τα θέλουμε αυτά τα λεφτά, να τα δώσουμε πίσω. Ακούστε κάτι. Χρήματα τα οποία είναι χρήματα του λαού και του ελληνικού λαού και του λαού της Ευρώπης, τα οποία τα πήραμε και τα δώσαμε στα μεγάλα μονοπόλια για να κάνουν τις επενδύσεις του. Δεν το κάνετε όμως αυτό. Κύριε Αβούλτε, εσείς χειρίζεστε. Ποιος πήρε τα χρήματα? Το χρήμα διαχέεται και από τους μεγάλους τους μικρούς παντού. Δεν ξέρετε ούτε τι κάνει η κυβέρνησή σας, κύριε Αβούλτε. Ναι, τι κάνει η κυβέρνησή σας. Ξέρουμε πολύ καλά. Θα κάνουμε Σοβιετική Ένωση, να τα έχει τα χρήματα η νομεγκλατούρα. Σοβιετική Ένωση, δεν πείνασε κανείς, δεν περίμενε κανείς, στα νοσοκομεία, στα ράτζα, δεν πέθαιναν οι άνθρωποι στις καρότσες. Δεν πέθαιναν οι άνθρωποι στις καρότσες. Ξέρουμε κι εμείς να απαντάμε έτσι όπως μιλάτε εσείς. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο λαός είναι αυτό το οποίο έχουμε προτείνει εδώ και 1,5 χρόνο. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Αύξηση του εισοδήματος, μισθού, σύνταξης του λαϊκού εισοδήματος που να ξεπερνά τον πληθωρισμό. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Αυτό το θέσαμε και τον Ιούλιο του 2022 στη Βουλή, σε συζήτηση όπου έγινε συγκεκριμένη, και όλα τα κόμματα, όλα όμως, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν υπέρ της διατήρησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
Ιούλιο του 2022. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Νικολάου. Κύριε Κατρίνη, ισχύει 100%. Έχουμε προτείνει να μειωθεί το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφή από την Ελλάδα. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Εσεί μπορείτε να προτείνετε, αφού δεν κυβερνάτε και δεν διαχειρίζετε. Σε ευρωπαϊκή οδηγία. Επειδή ψηφίσαμε ευρωπαϊκή οδηγία. Όπου έχουμε ασκήσει τη διακυβέρνηση. Ναι, τι έχετε κάνει, έχετε μειώσει ΦΠΑ. Διαστρεβλώνετε τι θέσει των κομμάτων. Δείτε το επίπεδο των δημοτικών τελών. Τον έχετε κάνει το γιατί δεν γίνεται στην Αθήνα, στον πρώτο Δήμο της χώρας, γιατί δεν πάει ο Δήμος να εισπράξει τα τέλη των παρεπιδημούντων από τους μεγάλους ξενοδόχους και τα αφήνει, τα χαρίζει 700 εκατομμύρια. Τι θα μπορούσε τώρα, να λύσει. Τι λέτε τώρα, αυτά τα πετάτε που, έτσι. Δεν ξέρετε τίποτα. Όχι, δεν ξέρετε τίποτα. Τα ξέρετε όλα εσείς. Τα έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως. Σοβιετική Ένωση, άδεια ράφια σούπερ μάρκετ. Αυτό ξέρω. Ενώ τώρα είναι γεμάτα και δεν μπορεί να αγοράσει κανείς. Ναι, ενώ εσείς δεν τα είχατε αδειάσει και ήσασταν ήσυχοι. Δεν μπορεί να αγοράσει κανείς. Δεν είχατε τίποτα να αγοράσει. Ο μόνος δρόμος που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πολιτική είναι η λαϊκή συσπήρωση και το ΚΚΠ. Είναι αυτή που είναι σταθερά απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική όλα αυτά τα χρόνια.